Σύσκεψη με τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Ηρακλείου που εμπλέκονται στον αγώνα Rang Race που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Απρίλιο στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λότζια και αυτό που τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι ότι ο συγκεκριμένος αγώνας μπορεί να αποτελέσει μια αρχή για την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος να προσελκύσει και αθλητικό τουρισμό. Ευελπιστούμε και αυτό προβάλαμε στην Αθήνα, στη συνέντευξη τύπου που έγινε για όλες τις πόλεις και ήμασταν εκεί. Καλέσαμε δρομείς από όλη την Ελλάδα να έρθουν το διήμερο αυτό στο Ηράκλειο, ώστε να τρέξουν και μέσα από την υπέροχη αυτή διαδρομή της πόλης μας να γνωρίσουν το παλιό Ηράκλειο και όλα τα μνημεία. Η διαδρομή του Rang Race στο Ηράκλειο είναι μια διαδρομή που συνδυάζει όλα αυτά τα ωραία που έχει η πόλη μας. Από το παραλιακό μέτωπο, από τα ενετικά τείχη, τον τάφο του Καζαντζάκη αλλά και όλα μας τα μνημεία. Νομίζω ότι σιγά σιγά με τέτοιου είδους εκδηλώσεις μπορούμε να προσελκύσουμε εσωτερικό τουρισμό, αλλά σιγά σιγά να απευθυνθούμε και λίγο προς τα έξω. Είναι πολλές οι υπηρεσίες του Δήμου που εμπλέκονται, τόνισε ο κύριος Βαρδαβάς, και στόχος είναι να υπάρξει η καλύτερη δυνατή προετοιμασία ώστε όλα να πάνε καλά. Φέτος ο Δήμος Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης αλλά και ο ΣΕΓΑΣ περιμένουν ρεκόρ συμμετοχών αλλά και συμμετοχές από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε ξεκινήσει όλα όσα χρειάζονται να κάνουμε, ούτως ώστε στις 26 Απριλίου ο Δήμος Ηρακλείου, η πόλη μας, να είναι έτοιμη για να φιλοξενήσει το Rang Race για ακόμα μία χρονιά. Αναμένουμε φέτος ρεκόρ συμμετοχών, γι' αυτό ο μεγάλος αριθμός απαιτεί περισσότερη προετοιμασία. Σήμερα είχαμε μία σύσκεψη όλων των υπηρεσιών του Δήμου που εμπλέκονται στο Rang Race και πιστέψτε με, είναι αρκετές.